θέση για το θέμα της εξαγγελθήσας νομιμοποίησης του γάμου των ομοφυλόφιλων πήρε ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων με επιστολή που απέστειλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Μεταξύ άλλων αναφέρει και τα ακόλουθα. Είμαστε υποχρεωμένοι, διερμηνεύοντας τα αισθήματα των 5.765 οικογενειών μελών του Συλλόγου μας, να σας εκφράσουμε την πλήρη και κάθετη αντίθεσή μας για την πρόθεσή σας να ψηφίσετε έναν τέτοιο νόμο που αντιβαίνει στους ηθικούς και φυσικούς νόμους. Πιστεύουμε ότι δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσουμε για τη θέση μας αυτή, ωστόσο θέλουμε να επισημάνουμε ότι σε όλο το ζωικό βασίλειο η φύση λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο για την διαιώνιση του κάθε είδους. Επιπλέον οι ηθικοί νόμοι καθορίζουν με ακρίβεια τη συντροφική σχέση των δύο φύλων χωρίς την παραμικρή αμφισβήτηση, καθότι νομοθέτης είναι ο ίδιος ο Θεός. Εξάλλου, εξ όσων δυνάμεθα να γνωρίζουμε, δεν ετέθη ποτέ εις γνώση και έγκριση του ελληνικού λαού ένα τέτοιο παμέγιστο θέμα, ώστε να αποφασίσει σχετικώς ο ίδιος ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, ο οποίος κατά την ακροτελεύτρια διάταξη του ισχύοντος συντάγματος είναι ο υπέρτατος θεματοφύλακας των θεσμών, όπως είναι και ο θεσμός της οικογένειας και του γάμου, όπως τον υπαγορεύει η βιολογία και τον καθιέρωσε η ελληνορθόδοξη αγωγή και παιδεία του έθνους μας.